συνεδρίασε εκτάκτος χθες το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Επικεφαλής και κάποια υπουργεία να συζητήσουν για τα προβλήματα των αγροτών. Κατανοούμε ότι παρόν έπρεπε να ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατανοούμε ότι έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός Οικονομικών και ήταν. Κύριος Χρυσοχοΐδης, γιατί ήταν παρόν, παιδιά? Για ποιο λόγο? Για να μας λύσει τα προβλήματα της αγροτιάς ήταν παρόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά τα άλλα? Να τρελαθούμε τελείως. Τα μέτρα τους παίρνουν. Σήμερα έκαναν δηλώσεις ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αυγενάκης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να μας δώσουν τίποτε. Η τιμή στο πρόβιο γάλα είναι αρκετά υψηλά, είπανε Γιάννη, άρα θα πέσει κι άλλο. Ό,τι έγινε με τις ενισχύσεις, επιδοτήσεις, φταίνει πάλι το ΠΚΠ και όχι τα 250 εκατομμύρια λιγότερα στο κονδύλιο. Και με αυτά και με αυτά μας είπανε ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν μαζί μας. Τι να συζητήσουν, αφού είπαν ότι δεν μας δίνουν τίποτε? Να πάμε να συζητήσουμε ως τι? Αυτή είναι η κατάσταση. Βλέπετε ότι και πανελλαδικά τα μπλόκα μεγαλώνουν, αυξάνονται και σκληραίνουν τη στάση τους. Σήμερα σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με τα τρακτέρ και ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε και τους άλλους τους πολίτες που μας συμπαραστέκονται. Να δώσουμε, να κάνουμε έναν αγώνα όμορφο, γιατί είναι δίκαιος και γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Θα ξεκινήσουμε με τα μηχανήματα και θα κατευθυνθούμε προς την Κυράτσα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε οργισμένοι, πρέπει να καλέσουμε κι άλλους να έρθουν εδώ. Ο κύριος Δήμαρχος ετοιμάζει, δεν είναι σωστή λέξη, ετοιμάζει. Προετοιμάζει Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν τα προβλήματα και με άλλους εμπλεκόμενους, όπως η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ο προϊστάμενος, το ΕΛΓΑ και άλλοι. Στην περιφέρεια μας υποσχεθήκαν ότι μετά από την παρέμβασή μας ότι θα κάνουν έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουν τα προβλήματά μας. Το Σάββατο έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αγρότικα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα πρέπει να είναι η παρουσία μας πάρα πολύ καλή. Και έρχεται και η άνοιξη που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και δεν ξέρουμε τι να καλλιεργήσουμε. Να καλλιεργήσουμε βαμπάκι που πέρυσι είχε 1 ευρώ και φέτος 53 λεπτά. Να πάρουμε και άλλα πρόβατα που πέρυσι είχε 1,60 και έχει τώρα το γάλα 1,40. Τι να κάνουμε? Να φυτέψουμε και άλλα πορτοκάλια, μανταρίνια που το φθινόπωρο είχε 55 λεπτά το μανταρίνι και τώρα έχει 15 λεπτά, 19. Και μας κουνούν και το δάχτυλο ότι πουλάτε ακριβά. Πού πουλάμε ακριβά? Τσάμπα τα δίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε σε όποια αντίσταση μας σταθεί μπροστά εμπόδιο. Γιατί έχουμε δίκιο. Και γιατί σήμερα είμαστε στην παραγωγή, αύριο δεν είμαστε. Αυτός είναι ο δρόμος που προβάλλουν. Να τους πετάξουμε στα μούτρα ότι κατευθυνόμαστε από συγκεκριμένα κόμματα. Χθες τα περισσότερα κόμματα που στηρίζουν τη κοινή αγροτική πολιτική που την ψήφισαν, τι είπαν? Μην κλείσουν αυτοκινητοδρόμους οι αγρότες. Τους πουνάει. Δίνουν εξετάσεις για μετά, για τις ευρωεκλογές, για τις άλλες εκλογές. Τώρα δεν έχουμε εκλογές, παιδιά. Σε 5 χρόνια θα γίνουν. Σε 5 χρόνια από εμάς εδώ δεν θα είναι κανένας στην παραγωγή άμα τους το επιτρέψουμε. Κανένας απολύτως. Δεν μας φοβίζουν, δεν μας τρομοκρατούν. Όσα μέτρα και να πάρουν. Έχουμε τη δύναμη εμείς και θα τους την αποδείξουμε. Και ό,τι καταφέραμε, στα μπλόκα τα καταφέραμε, δεν μας το χάρισε κανείς. Και αν δεν ήμασταν τώρα στο δρόμο, πόσα θα μας είχαν πάρει ακόμη πίσω? Πόσα? Διαφημίζουν το ελαιόλαδο, Μητσάρα. 10 ευρώ στον παραγωγό. Ποιος πούλησε ελαιόλαδο εδώ από τα χωριά τα δικά μας? Ποιος πούλησε? Κανείς. Και φοβούνται, λέει, μη στραφεί ο κόσμος στα σπορέλια. Και του χρόνου που θα έχουμε ελαιόλαδο και θα είναι και φτηνό, θα συνηθίσουμε στο σπορέλαιο και δεν θα πάρουμε ελαιόλαδο. Είδατε πόσο νοιάζονται και για τη διατροφή μας, με όλα αυτά που μας ταΐζουν. Λοιπόν, βάζουμε μπροστά τα τρακτέρ, ξεκινάμε με προσοχή, οργανωμένα, έτσι όπως κάθε χρόνο. Θα τα πούμε λίγο. Δεν υποχωρούμε, ανέβη και ρωθούμε. Δεν υποχωρούμε.